Δεκάδες τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα που τηρήθηκαν, με την παράδοση βέβαια και σε επίπεδο Χανίων να τηρείται, καθώς τα βλέμματα κέντρισαν κατά κάποιο τρόπο και μαγνήτησαν, για να είμαι ακριβής, εκεί οι αμαξάδες των Χανίων που τίμησαν τον Άγιο Γεώργιο. Με ποιον τρόπο? Κράτησαν την παράδοση και ανέβηκαν στα άλογα τους, όπως βλέπουμε και στο βίντεο το οποίο μας έστειλαν. Έκαναν έτσι την καθιερωμένη, ας πούμε, για την ημέρα βόλτα. Και τράβηξαν τα βλέμματα και από τους ντόπιους, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς την πραγματοποίηση του εθίμου, σωστά, αλλά και από τους τουρίστες, οι οποίοι έχουν βρεθεί στα ευχαριστώ. Χανιά και απολαμβάνουν τέτοιες πολύ όμορφες πρωτοβουλίες και κινήσεις. Ακούτε και λίγο γιατί πέρα. Ποιον έχουμε? Ο κύριος Τάσος Χαλφατζάκης είναι αμαξάς στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και μας προμήθευσε και με το συγκεκριμένο βίντεο. Μάλιστα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά από τα Χανιά για τη σειρά μας του Γεώργιδες. Γιατί όπως είπατε είναι παντού πολύ. Ο Άγιος Γεώργιος είναι προστάτης των καβαλάδων και προστάτης του στρατού, στο ιππικό ειδικά. Και εμείς λοιπόν αυτό το έθιμο το έχουμε χρόνια τώρα, πάρα από 20 χρόνια το κάνουμε κάθε χρόνο. Παίρνουμε την εικόνα του Άγιου Γεώργη, πηγαίνουμε όλο το χωριό, μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Περνάμε από τα μοναστήρια και από τις εκκλησίες του Άγιου Γεώργη, από όλα τα μοναστήρια. Περνάμε από το χωριό μέσα, όπως είπατε, μας περιμένει ο κόσμος κεράσματα και αισθητικά. Μετά κάνουμε γλέντι και περνάμε πολύ ωραία εν ολίγης. Χρόνια αυτή η παράδοση, δεκαετίες αυτή η παράδοση. Ναι. Την ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια και τη μαστάμε, πιστεύω, για πολλά χρόνια ακόμα. Και βέβαια ένας κλάδος, οι αμαξάδες των Χανίων, αν όχι τελευταίοι, από τους τελευταίους της Ελλάδας. Ναι, οι άμαξες σεβαστήκανε στην Ελλάδα από 2-3 σημεία, από Αίγινα, από Σπέτσες, από Χανιά, έτσι από Ζάκυνθο. Βασιστήκαν οι άμαξες. Λοιπόν, το μεταξύ εχθές δεν ήταν μόνο οι αμαξάδες των Χανίων, ήταν και οι υπείς των Χανίων. Δεν μαζεύμαστε μόνο οι αμαξάδες, μαζεύονται και οι υπείς. Αυτοί που έχουν ένα λογάκι, ας το πούμε, ιδιωτικό, μαζεύονται και αυτοί μαζί μας. Είμαστε αρκετά άλογα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή που κάνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Αναφορικά με τη νέα γενιά, και νέοι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό το έθιμο. Βέβαια. Πολλοί είναι και συμμετέχουν όχι μόνο στο θέμα μετάλογος, συμμετέχουν και στο γλέντι μετά, συμμετέχουν παντού. Βάζουμε όργανα, κάνουμε πολύ ωραίο πανηγύρι, πολύ ωραίο έθιμο. Για πείτε μας λίγο, επειδή τώρα έχει ξεκινήσει... Η νέα γενιά, ολοκληρώστε. Ναι, η νέα γενιά, να ξέρετε ότι είναι πολύ βαλμένη μέσα στην παράδοση, έτσι. Παντού από χορούς, από ευθύνοντα, από τα πάντα, η νέα γενιά βοηθάει καλά τα έθιμα. Για πείτε μας τώρα, οι τουρίστες, έχει ξεκινήσει και ο τουρισμός εκεί στα Χανιά, πώς συμπεριφέρονται στους αμαξάδες, πώς σας αντιμετωπίζουν? Είναι μία εικόνα βγαλμένη από το παρελθόν. Βέβαια. Και θα μείνει και στο μέλλον. Οι τουρίστες τι σας λένε γενικά, πώς σας αντιμετωπίζουν? Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τα Χανιά, η τοποθεσία που είναι οι αμαξούλες εδώ, ο Φάρος, έτσι είναι σήμα καθοτρεφένει Φάρος και άμαξες. Λοιπόν, οι διαδρομές που κάνουμε, μας βοηθάει βέβαια και πάρα πολύ εδώ το παλιό λιμάνι, είναι φανταστικές, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει βρεθεί, ας πούμε, κάποιος να κάνει παράπονα ότι δεν τ' άρεσε η βόλτα ή να παραπονεθεί για κάτι. Έτσι και οι τιμές είναι πολύ λογικές και οι βόλτες είναι πολύ ωραίες. Έτσι, οπότε ο κόσμος εδώ πέρα με τα παιδάκια κατεβαίνουν μόνιμοι κάτοικοι των Χανίων ή και ακόμα και της Ελλάδος κατεβαίνουν πολλές φορές τα Χανιά, ας το πούμε, σχεδόν κάθε χρόνο και βαστάνε τα καροτάκια, τα μιλαράκια, βαστάνε τα πατρούνια του τέσσερα, τα λογάκια. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο. Μάλιστα. Κυκλοφορούν τουρίστες στους δρόμους εκεί στο παραλιακό μέτωπο?
Έχουμε. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η σεζόν. Μάλιστα. Εντάξει, ακόμα νωρίς είναι, αλλά έχει ξεκινήσει καλά. Κύριε Χαλβατζάκη, χαιρετισμούς, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι.